Με τι ίδιε αντικειμενικέ αξίε που ισχύουν από το 2007 θα συνεχίσουν να υπολογίζονται τουλάχιστον ω το 2016 οι φόροι μεταβίβαση και οι φόροι κατοχή ακινήτων. Σύμφωνα με την ημερησία του Σαββατοκύριακου, η σχετική πρόβλεψη για το πάγωμα των σημερινών αντικειμενικών συμπεριλέφθηκε στο επικαιροποιημένο μνημόνιο κατόπιν διαπραγμάτευση με την Τρόικα και αναμονή του πορίσματο από την Ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί. Χαμένη από αυτή την εξέλιξη είναι οι ιδιοκτήτε ακινήτων σε ακριβέ περιοχέ, όπου οι τιμέ ζώνη είναι πλέον υψηλότερε των εμπορικών, φουσκώντα του φόρου κατοχή. Καθώ και οι ιδιοκτήτε εμπορικών ακινήτων, όπου οι συντελεστέ εμπορικότητα είναι πάρα πολύ υψηλοί. Για παράδειγμα, στην ΕΚΑΛ, οι τιμέ ζώνη είναι ω και 30% υψηλότερε των εμπορικών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ στη βουλιαγμένη τιμέ ζώνη είναι υψηλότερε ω και 35%. Κερδισμένοι θεωρούνται οι διοκτήτε πολυτελών ακινήτων σε περιοχέ εκτό αντικειμενικού συστήματο, καθώ οι αξίε γη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φόρων είναι πολύ χαμηλέ. Όπω επίση οι διοκτήτε ακινήτων σε λαϊκέ συνοικίε, όπου οι τιμέ ζώνη υπολείπονται των εμπορικών. Για παράδειγμα, στο ήλιο, οι εμπορικέ τιμέ είναι ω και 80% υψηλότερε των τιμών ζώνη, ενώ και στο περιστέρι οι εμπορικέ τιμέ είναι υψηλότερε κατά 54% των τιμών ζώνη. Αναμένουμε πολύ σύντομα το πόρισμα για να εξετάσουμε τη διαδικασία αυτή η οποία θα αποτελεί τον τρόπο αναθεώρησης των αξιών. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής και τη διαδικασία που θα προτείνει, θα μπορέσουμε στο μέλλον να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που πολλές φορές δημιουργείται με τις αντικειμενικές αξίες. Το πάγωμα του νέου συστήματο, που ούτω ή άλλω δεν είναι ακόμα έτοιμο, κρύθηκε αναγκαίο γιατί οι αγοραπολισίε είναι ελάχιστε με συνέπεια να μην εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για τι εμπορικέ τιμέ. Με κίνδυνο να προκύψουν φορολογικέ αυξήσει μαμούθ για εκατομμύρια μικρού ιδιοκτήτε. Το 2007 έγιναν 148.125 αγοραπολισίε ακινήτων, ενώ δύο χρόνια αργότερα έχοντα ξεσπάσει η κρίση στην Ευρώπη, τα νέα συμβόλαια δεν έφτασαν ούτε σε 75.000. Όντα είδη σε τέλμα εκτιματαγορά δεν υπογράφονται 42.814 συμβόλαια το 2011 και μόλι 29.584 το 2012. Όσο για το 2013, με 4.976 αγοραπολισίε το πρώτο τρίμηνο, εκτιμάται ότι θα σπάσει ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ. Όλα όσα ανακοινώνονται δεν δίνουν την πραγματική λύση στο πρόβλημα τη υπερφορολόγηση των ακινήτων, η οποία θα δοθεί μόνο μέσα από την κατάργηση των συντελεστών εμπορικότητα. Την αύξηση του συντελεστή παλαιότητα και την σημαντική μείωση των αντικειμενικών αξιών, όπου αυτέ έχουν υπερβεί σημαντικά τι πραγματικέ. Αντιθέτω, για τα ΓΙΟΤΑΧΗ, φαίνεται το 2014 θα είναι χρονιά φορολογικών αλλαγών. Στόχο του Υπουργείου Οικονομικών είναι η αποσύνδεση των φόρων από τον κυβισμό του οχήματο και ο συνυπολογισμό τη αξία, δηλαδή τη εργοστασιακή αξία μαζί με την παλαιότητα ή και τη υποδύναμη του οχήματο. Από αυτέ τι αλλαγέ θα επηρεαστούν ο φόρο πολυτελεία, τα τεκμήρια τουλάχιστον στην κατάργησή του, καθώ και τα τέλη κυκλοφορία για γεωταχή μεταξυνόμηση έω 31 Δεκάτου 2010, καθώ για τα νεότερα, λάβαναν την υπόψη οι εκπομπέ ρήπων.